Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Δύο συσκέψεις αναμένονται σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου για το νέο καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας που θα αντικαταστήσει τον νόμο Κατσέλη. Το Πρωθυπουργικό Περιβάλλον επιθυμεί τη διεύρυνση του πλαισίου προστασίας και έχει καταρτήσει μία πρόταση που οδηγεί σε προστασία της πρώτης κατοικίας αξίας έως και 250.000 ευρώ. Από την πλευρά τους, οι τράπεζες απορρίπτουν στο σύνολό της σχεδόν την πρόταση αυτή, καθώς εκτιμούν ότι θα τις δυσκολέψει στο να ανακτήσουν κόκκινα δάνεια και κυρίως να τα τιτλοποιήσουν. Και διαμηνύουν σε όλους τους τόνους πως ένα τέτοιο πλαίσιο προστασίας θα πλήξει την κεφαλαιακή τους επάρκεια. Στο έλεος του καιρού και της φύσης βρίσκονται οι περιουσίες των Ελλήνων, σύμφωνα με τα στοιχεία των ασφαλιστικών εταιριών. Κατοικίες και επαγγελματικά κίνητα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό απροστάτευτα από τις φυσικές καταστροφές, οι οποίες αυξάνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο σε συχνότητα αλλά και σε ένταση. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το γεγονός πως 8 στις 10 κατοικίες στη χώρα μας είναι χωρίς ασφάλιση διωγγώνει σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος του προβλήματος. Με το κόστος ασφάλισης κινδύνου να φτάνει και να ξεπερνά τα 300 ευρώ τον χρόνο, το κόστος είναι δυσβάσταχτο για τους περισσότερους Έλληνες. Στα ύψη βρίσκεται το ενδιαφέρον των μεγάλων tour operators, των ξένων funds αλλά και των εγχώριων επιχειρηματιών, τόσο για την επαναλειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων που έκλεισαν κατά την κρίση, όσο και για την δημιουργία νέων. Μόνο το 2017 διατέθηκαν για τουριστικές επενδύσεις στην Αθήνα και σε άλλους δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ την τελευταία τριετία εγκρίθηκαν συνολικά 350 επενδυτικά σχέδια. Με βάση τις εγκρίσεις αυτές, εκτιμάται ότι σε ολόκληρη τη χώρα θα προσθεθούν σύντομα άλλες περίπου 26.000 νέες κλίνες υψηλών κατηγοριών. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει 646,32 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,55%. Εκτές τάσεις επικρατούν σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.